Θα μιλήσω και για τα θέματα που ανέπτυξα προσωπικά στη συνεδρία. Πρώην ημερήσιας διάταξης έθεσα ένα θέμα που αφορά τη security, ιδιωτική security για την περιοχή των Εξαμιλίων. Θυμάστε όλοι ότι ο κύριος Δήμαρχος όταν είχε πάει στην μεγάλη συγκέντρωση στα Εξαμίλια είχε ανακοινώσει, είχε εξαγγείλει ότι ο Δήμος την επόμενη συνεδρίαση θα έφερνε θέμα ώστε να συνάψει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία security για την προστασία των κατοίκων και των εγκαταστάσεων στην περιοχή των Εξαμιλίων, η οποία είχε και το κυριότερο πρόβλημα. Τέθηκε το θέμα από το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Ζαχαριά, που είναι και κάτοικος της περιοχής, στην επόμενη συνεδρίαση και στην μεθεπόμενη. Θέμα δεν ήρθε ποτέ και ο κύριος Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά στο Συμβούλιο ότι δεν προβλέπεται από καμία διάταξη η σύναψη σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αν ψάξει, προφανώς δεν θέλει να συνάψει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, με ιδιωτική εταιρεία, τους λόγους ο ίδιος θα τους κρίνει, αλλά είπε όμως τους κατοίκους και οι κάτοικοι θα τον κρίνουν και θα τον αξιολογήσουν αναλόγως. Υπάρχει η διάταξη, εγώ σήμερα την παρουσίασα και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, την δείχνω λοιπόν, είναι από το 2008. Ο νόμος 3731 του 2008, άρθρο 21, παράγραφος 1, που αναφέρει ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συνάπτουν σύμβαση ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό για την φύλαξη των εγκαταστάσεων, των κτηρίων και των κοινόχρηστων χώρων των Δήμων. Έτσι λοιπόν θα είχαμε και την φύλαξη του νεκροταφείου, του γηπέδου, του πνευματικού κέντρου, του σχολείου και όλων των κοινόχρηστων δημοτικών εγκαταστάσεων. Και κατά συνέπεια θα υπήρχε και φύλαξη και των ιδιωτών. Θα υπήρχε μία προστασία όταν θα υπήρχε στο νεκροταφείο που ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα η φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία. Κατά συνέπεια παραπλάνησε τους πολίτες ή στη χειρότερη περίπτωση είπε πράγματα τα οποία δεν έστεκαν. Ένα δεύτερο θέμα που έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει σχέση πάλι με λήψη απόφαση προηγούμενη συνεδρίαση σε σχέση με την φύτηση των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. Γνωρίζετε όλοι, ο Δήμος Κορινθίων έχει ενταχθεί στους 184 Δήμους της χώρας με ΦΕΚ, με κοινή υπουργική απόφαση, για την ένταξη των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής που έχουμε τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τέθηκε προημερήσια διάταξη σε προηγούμενη συνεδρίαση να πάρουμε απόφαση να εξαιρεθεί ο Δήμος, να ανασταλεί αυτή η απόφαση. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση έλειψε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Παρτσινέβελος. Ο κύριος Παρτσινέβελος είχε συμμετάσχει στην επιτροπή στην οποία συμμετείχαν η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο Σύλλογος Διδασκόντων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και ενώ επιφυλάχθηκα, απήχα από την λήψη απόφαση, από αυτή την λήψη απόφαση, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ο Δήμαρχος δεν μας τα είπε όλα, τώρα τελευταία ακούμε πολλά πράγματα, ότι δεν ήξερα το ένα, δεν ήξερα το άλλο. Δεν ήξερε για το θέμα του οικονόμου, με τα κλουβιά, τους αγώνες πάλι στα κλουβιά, ο οικονόμου λέει ότι τα ήξερε όλα, και μάλιστα επιφυλάσσεται να πει και περισσότερα, τα ήξερε όλα ο Δήμαρχος λέει δεν ήξερε τίποτα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, πάλι ο Δήμαρχος δεν ήξερε τίποτα και τα φόρτωσε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παρτσινέβελο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν ατυχής ο χειρισμός του κυρίου Παρτσινέβελου και θα περίμενε να έρθει στο Συμβούλιο να δώσει εξηγήσεις. Έλειπε στην προηγούμενη, έλειπε όλος τυχαίως και χθες, αλλά ο κύριος Παρτσινέβελος ήρθε όμως στη συνεδρίαση πριν ολοκληρωθεί το θέμα και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε πριν μπει στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν του έδωσαν το μήνυμα να φύγει και ήρθε βέβαια μετά από μία ώρα, μισή ώρα που είχαμε μπει στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Όταν το ανέφερε αυτό στον κύριο Δήμαρχο, ο κύριος Δήμαρχος περί άλλων ομιλούσε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το βάρος είναι στον κύριο
Παρτσινέβελο και μάλιστα του ζήτησε και έχει και την παρέτησή του στο γραφείο. Την άλλη άποψη του κυρίου Παρτσινέβελο δεν την ακούσαμε. Ακούσαμε όμως τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός αν μου πούνε ότι είναι φίλοι μου, αλλά και η πληροφόρηση που έχω από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ότι ο κύριος Δήμαρχος τα ήξερε όλα από την πρώτη στιγμή. Και μόλις βλέπει τα δύσκολα, αποχωρεί. Τα ήξερε όλα από την πρώτη ημέρα, όταν πήγε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και του έθεσε το θέμα. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα στον τύπο, αποκάλυψη, γνώριζε ο Δήμαρχος τι θα έπρατε ο Αντιδήμαρχος, όπως προκύπτει από το έγγραφο που βγάλανε στον αέρα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα γνώριζε όλα ο κύριος Δήμαρχος, αλλά στο Συμβούλιο είπε ότι δεν γνώριζε. Κατά τα άλλα θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λεγόμενα του κύριου Δημάρχου και θα τα πούμε στην πορεία. Ένα τρίτο θέμα που έθεσα προημερήσιας διάταξης, είχα κάνει δύο σχόλια στην προσωπική μου ιστοσελίδα για δύο εκδηλώσεις, μία της Λαογραφικής Στέγης Κορίνθου στην Αθήνα, η οποία ήταν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρα, σημειωτέων ότι ήταν μία εκδήλωση στην Αμερικάνικη Σχολή που συμμετείχαν η Λαογραφική Στέγη Κορίνθου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περαχώρα. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας επιχορήγησε με 3.000 ευρώ την εκδήλωση και ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας με 1.000 ευρώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα είπα ότι ο Δήμος Κορινθίων ήταν απόντος. Ο Δήμαρχος βγήκε και είπε σε συνέντευξη, με θυμήθηκε και εμένα, κάπου με θυμάται, ότι ερεύνησε το θέμα και δεν έχει δώσει χρήματα ούτε η Περιφερειακή Ενότητα ούτε ο Δήμος Λουτρακίου. Ας ρωτήσει καλύτερα. Ας μαθαίνει καλύτερα και ας προσέχει τι λέει. 3.000 Περιφερειακή Ενότητα, 1.000 ή ο Δήμος Λουτρακίου. Επίσης, πριν μια εβδομάδα έγινε εκδήλωση στην οποία είχα την τιμή και τη χαρά να παρασταθώ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορινθίων Τερψυχώρη που στο συνεδριακό κέντρο τον Ισθμό, όρια Δήμου Λουτρακίου. Όταν ρώτησα γιατί, δεν το γνώριζα βέβαια, μου είπαν οι αρμόδιοι και συγκεκριμένα ο πρώην συνάδελφος ο Γιώργος Οπούρος ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη την αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, τη ζήτησε μία φορά, τη ζήτησε δεύτερη, ζήτησε συγκεκριμένη ημερομηνία, ζήτησε άλλη ημερομηνία, του απαντούσαν από το γραφείο Δημάρχου ότι είναι κλεισμένες. Τους είπε πέστε μου μια ημερομηνία και η απάντηση, ακούστε το, Κορίνθιες και Κορίνθιοι, είναι η εξής. Μέχρι 31 Αυγούστου 2019, που λύγει η θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής, είναι κλεισμένες όλες οι ημερομηνίες. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερψυχώρη. Τα λέει ο Γιώργος Οπούρος. Αν δεν είναι έτσι, ας τα διαψεύσει η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορούσε να το διαψεύσει, αλλά μας είπε ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου δύο αιτήσεις υπήρχαν και οι δύο αιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί με μια παλαιότερη επιχορήγηση, όχι επιχορήγηση, διάθεση του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου και του Αμφιθεάτρου του Τετάρτου Λυκείου. Δεν είχε να μας πει τίποτε άλλο. Αυτή είναι η δίκαιη και η ίση μεταχείριση μεταξύ πολιτιστικών συλλόγων εντός του Δήμου Κορινθίου. Κατά τα άλλα, εφήγε ο Δήμαρχος όταν λυπήθηκα εγώ που δεν γίνεται η εκδήλωση στο κέντρο της πόλης μας, στο Δημοτικό Θέατρο και γίνεται εκτός ορίων Δήμου. Μετά τις ανακοινώσεις αυτές θα πω για ένα θέμα που κατασκοφαντήθηκα από τον κύριο Δήμαρχο, βέβαια με έχει πει σαβούρα, έχει πει ότι δεν είχαμε μυαλά που ψηφίζαμε και τι δεν μας έχει πει, ότι παίρνουμε εντολές, βγαίνουμε από την αίθουσα να πάρουμε εντολές από τον Τατούλη κλπ. Τον Τατούλη ο ίδιος ο Δήμαρχος είναι, που σφάζεται και αγκαλιάζεται και φιλιέται. Τα δεν τα κάνω εγώ. Ο ίδιος ο Δήμαρχος είναι. Ολομιστικά στα αυτιά, αγκαλιές, φιλιά. Γιατί ορίεται και όταν φεύγει ο Τατούλης αρχίζουμε πάλι τον εξάψαλμο. Μετά το περιβόητο θέμα που είχε έρθει για το σκουπιδότοπο του χιλιομοδίου που μας είχε πει ψέματα ο Δήμαρχος, ότι θα φέρει, ότι πρέπει να λάβουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκτός ημερήσιας διάταξης να καταγγείλουμε την περιφέρεια,
να μηνύσουμε, να αγωγές και λοιπά, κατά όλων, απόφαση η οποία τελικά δεν πέρασε, δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία, την επόμενη μέρα πήγε στην Τρίπολη και άλλα αντάλλονισαν. Μια χαρά, όλα ευλογημένα και αγαπημένα. Χθες λοιπόν μας έφερε πάλι, γιατί επειδή είναι στριμωγμένο στη γωνία, προσπαθεί να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν ξέρω με ποιανού εντολές ή παροτρύνσεις, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Μας έφερε ένα θέμα πάλι για καταγγελίες. Έχει τη μανία καταδίωξη καταγγελιών, μηνύσεων και αγωγών. Κατά ποιου δεν μας είπε, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι υπουργείο. Να βάλουμε ένα δικηγόρο, να πληρώσουμε 10.000 τον δικηγόρο περίπου, όπως το είπε, και να μας πει ο δικηγόρος ποιον θα καταγγείλουμε, σε ποιον θα κάνουμε μήνυση, σε ποιον θα κάνουμε αγωγή. Και βέβαια, στην συγκεκριμένη πρόταση, μειοψήφισαν αρκετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και εγώ, και δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού που απαιτεί θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Και βέβαια γι' αυτό μας κατήγγειλε. Και δεν μας είπε ο ίδιος σε ερώτηση του κυρίου Πανταζή τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα που βγαίνει στα κανάλια και ξέρει να μιλάει τόσο ωραία κατά των πάντων εκτός του εαυτού του. Έκανε ένα απλό χαρτί προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κορίθιος είναι ο Γενικός Γραμματέας, να ζητήσει τι έχει γίνει με το έργο, τι έχει πληρωθεί, αν έχει πληρωθεί παραπάνω όπως λέγεται και μας είπε στο Συμβούλιο 10.800.000 ευρώ. Το έκανε το χαρτί. Σε ποια φάση είναι το έργο? Κανένα έγγραφο δεν έχει κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Απλώς αρέσκεται να πετάει κορώνες στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι να παρακολουθούμε τις απόψεις του κυρίου Δημάρχου. Αυτά έχουν παρέλθει αν επιστρέπει, αν δεν το έχει καταλάβει, με γεια του, με χαρά του. Και τι είπα εγώ στη συγκεκριμένη, την άποψή μου θα πω. Ένα, να πάρουμε απόφαση να πιέσουμε την κυβέρνηση που είναι ο αρμόδιος φορέας του έργου, να πιέσουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Όλο λέμε ότι θα ανατεθεί στο δεύτερο εργολάβο, ο δεύτερος εργολάβος δεν φαίνεται ακόμα. Είναι διαδικασίες προφανώς. Αλλά ας τα πει κάποιος, ας πιέσουμε. Δεύτερον, ξέρουμε όλοι όπως και το φράγμα δόξα επάνω στο Φενεό, ότι θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή το φράγμα σοπού και ακόμα δεν έχει ληφθεί μέρημνα, ακούστε, για τα νερά του φράγματος. Ποιοι θα ιδρευτούν και ποιοι θα αρδευτούν και με τι δίκτυα. Δεν έχει γίνει ούτε καν η μελέτη. Θα γίνει κάποια στιγμή, θα ολοκληρωθεί το φράγμα σε 2, 3, 4, 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, και πάλι δεν θα έχουμε έργο για την διανομή του ύδατος, για τους αγρότες κατά κύριο λόγο. Αυτή ήταν η άποψή μου. Επίσης, έφερε θέμα να ζητήσουμε να καταργηθεί ο ΑΟΣΑΚ. Ωραία ακούγεται, να καταργηθεί ο ΑΟΣΑΚ γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Ωραία να τον καταργήσουμε τον ΑΟΣΑΚ. Και τι θα κάνουμε? Έχουμε πρόταση. Ποιος φορέας, δηλαδή τα νερά θα είναι χύμα, θα πάνε όλα στη θάλασσα? Σήμερα υπάρχει αυτός ο ΑΟΣΑΚ που υπάρχει. Τι άλλο θα γίνει? Τον καταργούμε. Αύριο τι? Πώς θα ποτίσουν οι αγρότες? Συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι λόγια του αέρα. Αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή ήταν η τοποθέτηση δική μου, του κυρίου Μουρούτσου και αρκετών άλλων συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάλι έκτακτο και αυτό. Μας έφερε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστε, να εγκρίνουμε την σύναψη δανείου από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης, όχι την αγορά, ακούστε, και κάποιοι από και από εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σταματήσουν την παραπληροφόρηση. Ο Σταυρέλης, ο Μουρούτσος, ο Λαμπρινός και ο Οικονόμου δεν θέλουν το Μουσείο της Μικρασιατικής Στέγης. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει αυτό. Πάντως δεν ήταν ούτε συνεδρίαση, ούτε στην Κόρινθο πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλού για αλλού είναι. Ο κύριος Δήμαρχος, κατά την προσφυλή του τακτική, βέβαια με την έγκριση του κυρίου Νανόπουλου, τώρα τελευταία τους βλέπουμε πολύ μαζί, δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα μας το δώσουν, σε εξηγήσει ο κύριος Νανόπουλος, να εγκρίνουμε ως ανώτερο όργανο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης τη σύναψη δανείου 981.000 ευρώ, ενός εκατομμυρίου σχεδόν, για την αγορά του κτηρίου της πρώην συνεταιριστικής τράπεζας, Τράπεζας Πελοποννήσου επί της Εδού Λεωφόρου Αθηνών.
Αυτό ήταν το θέμα που έφερε ο Δήμαρχος. Και η τοποθέτηση δική μας δεν έχει καμία σχέση με την παραπλάνηση. Είναι, είμαστε σύμφωνοι στην αγορά. Δεν ήρθε θέμα αγοράς και δεν ήταν αρμοδιότητα του Δήμου, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ. Από τον πληστηριασμό που διεξάγουν οι εκαθαριστές της Τράπεζας Πελοποννήσου. Να εγκρίνουμε τη σύναψη δανείου. Ποιου δανείου, βρε παιδιά? Διανοείστε 1.000.000 ευρώ να εγκρίνουμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επειδή έτσι ήρθε ο Δήμαρχος και το είπε, χωρίς ούτε ένα απολύτως έγγραφο, ούτε ένα έγγραφο να μας πει ποιοι είναι οι όροι του δανείου. Μας είπε ότι θα είναι κάτω από το 3 το επιτόκιο. Μας είπε ότι θα το ξεπληρώσουμε μέσα στο 2018. Δεν θα γίνει αυτό, σας το λέω από τώρα. Με κάποια προκαταβολή φόρου που είναι να πάρουν το 2000, για το 2017 που είναι να μας την επιστρέψουν 600.000. Λέτε ότι είναι τόσο εύκολο να παίρνεις 600.000 επιστροφή φόρου από το δημόσιο. Αλλά έστω και να γίνει. Να μην τα δούμε αυτά. Και να μην δούμε και τι άλλο έλεγε η προκήρυξη για τον πληστηριασμό. Διότι αν είναι 980, εγώ δεν θα πω ότι είναι ακριβή η τιμή, δεν είμαι και ειδικός. Θα έλεγα ναι στην αγορά, σας το λέω από τώρα. Όμως, εάν έχει όρο ο πληστηριασμός και δεν έφερνε αποτέλεσμα στην πρώτη δημοπρασία, υπάρχει όρος να επήγαινε στο μισό. Όπως γίνεται συνήθως με όλους τους πληστηριασμούς, κατοικιών, επαγγελματικό χώρο κλπ. Να το δούμε. Και όποιος άλλος όρος, υπάρχει ποινή, αν κάνουμε την προεξόφληση. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη πλέον στον κύριο Δήμαρχο, διότι άλλα μας λέει, άλλα είναι στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό καταψηφίσαμε αυτή την πρόταση σύναψης δανείου, επειδή δεν είχαμε τα στοιχεία. Όχι αγορά, όχι δάνειο από τον Δήμο, όχι μικρασιατική στέγη, τι παραμύθια είναι αυτά, μικρασιατική στέγη, και πάνε να μπλέξουν επειδή εγώ είμαι από το συνοικισμό. Εμείς θα γίνουμε Δημοτική Αρχή και θα κάνουμε και το Μουσείο Μικρασιατών. Ούτε σε ισόγεια, ούτε σε ανόγεια, όπως είπε ο κύριος Λινανόπουλος, του κτηρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας θα πάμε τις φορεσκές. Αυτό είναι το ζητούμενο για το συνοικισμό μας. Να πάμε τις στολές που έχει η μικρασιατική στέγη σε μια αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Έχουμε κάποιο δημοτικό κτίριο εδώ στον πολιτισμό, εδώ στο συνοικισμό. Γιατί παραπληροφορούμε τέτοια τα παπαγαλάκια? Μουρούτσος, Λαμπρινός, Σταυρέλης, Οικονόμου δεν θέλουν το Μουσείο της Μικρασιατικής. Ψέματα σας λένε, κύριοι. Λυπάμαι. Τα παπαγαλάκια του κυρίου Πνευματικού σας λένε ψέματα. Δεν ψηφίσαμε το δάνειο διότι δεν μας έδωσε κανένα στοιχείο. 1.000.000 ευρώ και δεν έδειξε ούτε ένα έγγραφο. Απολύτως ούτε ένα έγγραφο. Θα δούμε, είναι έτσι όπως τα λέει? Φεύγουμε και από αυτό. Και πάμε στο βασικότερο θέμα, τη δημοτική αγορά. Ήρθε για έκτη φορά η δημοτική αγορά σε αυτή τη θητεία. Χώρια της υπόλοιπης, τα προηγούμενα χρόνια. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. 2007, τότε Δημοτική Αρχή, εγώ πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα κάνω μία εξήγηση από την αρχή. Ζήτησα συγγνώμη από τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι τόσα χρόνια πίστευα στον Δήμαρχο ότι μας έλεγε και τα ψηφίζαμε. Βέβαια μας λέει σήμερα ότι δεν είχαμε μυαλό που τα ψηφίζαμε. Είμαστε άμυαλοι εμείς και είναι μυαλωμένος ο Δήμαρχος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πίστευα ότι θέλαμε να κάνουμε τη δημοτική αγορά. Ό,τι ψηφίζαμε το πίστευα. Δεν ήμουνα καχύποπτος. Διαπιστώνω όμως σήμερα ότι η ερημοποίηση του χώρου της δημοτικής αγοράς Περιάνδρου και Κύπρου έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αλέξανδρος Πνευματικός. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Ο άνθρωπος αυτός θέλει την ερημοποίηση του κέντρου. Τελεία παύλα, είναι ξεκάθαρο. Κάναμε το 2007 τις εξώσεις των καταστημάτων, όχι μόνο αυτών που είχαν λήξει εδώ και δεκαετίες και ήταν πενιχρά τα μισθώματα. Η απόφαση είναι συγκεκριμένη, έχει δεύτερο σκέλος. Να γίνει έξωση και σε αυτούς που δεν είχε λήξει η μίσθωση. Γιατί με πρόταση του Δημάρχου θέλαμε να κάνουμε τότε το περίφημο εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Κορίνθου, στην δημοτική αγορά. Κατά πλειοψηφία απόφαση. Ναι, εγώ.
πρόεδρος τότε. Εξήλθαν 2009-2010 μετά από τα δικαστήρια οι τότε μισθωτές. Γίνανε οι εκλογές. Το 2010 παρουσιάσαμε και σχέδιο. Ένα ισόγειο νεοκλασικό ωραιότατο όπως το είχε κάνει ο Χρυσόστομος ο Γαλλίκας εκ μέρους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και άλλοι δύο όροφοι με γυαλί και σίδερο που αντέδρασαν πάρα πολύ Κορίνθοι. Ψηφίστηκε όμως. Δεν το κάναμε ούτε αυτό. Κοροϊδεύαμε λοιπόν με πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Διότι σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν το πίστευε. Πάει και η θητεία 2011-2014, δεν ενταχθήκαμε σε κανένα νόμο. Λεφτά είχαμε και τότε. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Και ξαναδηλώνω ότι τα λεφτά που έχουμε σήμερα, πάνω από 25-26 εκατομμύρια, ο Δήμος, με τα νομικά πρόσωπα πάμε και στα 29-30, ενημερώνω ότι στις εκλογές θα είναι ακόμα περισσότερα. Δεν μπορούν να απορροφηθούν αυτά τα λεφτά. Πάρα πολλά και διαδικασίες δύσκολες. Πήραμε λοιπόν το 2007, το Γενάρη, την πρώτη απόφαση να φτιάξουμε τη δημοτική αγορά αφού την αναθέσουμε σε ιδιώτη, με διαγωνισμό βεβαίως. Είπα τότε, εντάξει αφού το λέει ο Δήμαρχος να το κάνουμε. Δήμαρχε δεν θα φέρει αποτέλεσμα, διότι δεν μπορεί να στέκει μια τέτοια επένδυση από επενδυτή να βάλει τα χρήματά του εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να παίρνει ενίκιο 300, 500 και 600 και να σου πληρώνει και στο Δήμο. Αλλά αφού το θέλεις πάμε να το κάνουμε. Άγωνος ο διαγωνισμός. Κανένας δεν ήρθε. Είχα τοποθετηθεί τότε και δεν αλλάζω άποψη. Και λέω εάν δεν φέρει, και αυτή δεν ήταν μόνο η δικιά μου, ήταν και του Χρήστου Χασικίδη, ήταν και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν φέρει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός αυτός με τον ιδιώτη, να πάμε να το κάνουμε εμείς σαν Δήμος. Δημοτικό κτίριο. Και αφού βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, μας φέρνει θέμα για την αξιοποίηση του ακινήτου της δημοτικής αγοράς. Και τι μας λέει τώρα. Αφού απέτυχε ο διαγωνισμός αυτός και δεν υπάρχει ενδιαφέρον, προτείνω να πάνε οι υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες, μόνο η πρόνοια νοικιάζουμε, 500 ευρώ. Άλλο κτίριο δεν νοικιάζουμε. Μέσα στη δημοτική αγορά να πάμε τώρα την πρόνοια. Ή και αν είπε και κάτι άλλο, ότι θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τους όρους, μήπως δεν γίνουν δημοτική αγορά με τα προϊόντα γης και αέρος, αλλά να γίνει και σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Είπε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Φαρμάκης και μια φίρμα που μπορεί να έρθει. Λες και πάσχουμε μέσα στο κέντρο να κάνουμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ μέσα στη δημοτική αγορά. Και ενώ εξελίχθηκε η συζήτηση, βέβαια, μας είπε ότι ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας και δεν μπορεί να δίνει λεφτά. Μα αγαπητοί Κορίνθιες, Κορίνθιοι και Κορίνθιες, γιατί να φτιάξουμε τότε παιδικούς σταθμούς, επιχειρηματίας γίνεται και ο Δήμος που παίρνει και λεφτά και από το κράτος και από τους ιδιώτες για τα τροφεία. Και δεν πάνε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τώρα ο Δήμαρχος μας έγινε και πολύ υπέρμαχος του ιδιωτικού τομέα. Πολύ υπέρμαχος, συμφώνησε και με τον Χατζηδάκη για την Ολυμπιακή, για τον ΟΣΕ, για τα όλα. Γιατί να κάνουμε πνευματικά κέντρα αφού είναι και πολιτιστικοί σύλλογοι. Γιατί να τα πληρώσουμε εμείς. Τι λογικές είναι αυτές. Ο Δήμος ασκεί κοινωνική πολιτική. Ο Δήμαρχος αν έχει αλλάξει απόψεις είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να παρασύρει το Δημοτικό Συμβούλιο όμως. Και όταν είδε ότι δεν πέρναγε τελικά η άποψή του να του δώσουμε πάλι πράσινο φως να κάνει ό,τι θέλει, και η πλειοψηφία πήρε την απόφαση ουσιαστικά με τις τοποθετήσεις να γίνει δημοτική αγορά από τον Δήμο βάσει του σχεδίου που είχαμε πει και επάνω να γίνει είτε μισός είτε ολόκληρος όροφος στέκει πολιτισμού όπως είναι η Φιλαρμονική ή ο Δίο ή δεν ξέρω ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να έχει ο πολιτισμός και μέσα βεβαίως ένα αίθριο με δύο καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος στην αυλή του. Όταν κατάλαβε ότι δεν πέρναγε η πρότασή του, έκανε και το πραξικόπημα, αποσύρω το θέμα. Δεν αποσύρονται τα θέματα επειδή τα θέλει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνει ποια θέματα θα μπουν στον Πρόεδρο και ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να τα βάλει. Αν είναι ένα θέμα να αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο πρόεδρος το εισηγείται και το συμβούλιο αποφασίζει. Και συνήθως έτσι γίνεται, δεν υπάρχει αντίρρηση γιατί δεν
ήταν ολοκληρωμένα τα θέματα και κάποια πολλές φορές αποσύρονται με τη συνένεση του σώματος. Όχι ο Δήμαρχος. Χθες ο Δήμαρχος έκανε πραξικόπημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα είπα και εκεί. Λυπάμαι που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γίνει το σώμα ενός ανδρός. Μόνος του να παίρνει το λόγο, μόνος του να απαντάει, μόνος του να αποφασίζει, μόνος του να διακόπτει. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα και θυμίζουν άλλες εποχές. Η αλαζονία στον έσχατο βαθμό. Και βέβαια αναγκαστήκαμε και αποχωρήσαμε σχεδόν όλοι, από όσο ξέρω όλοι πλην δύο Δημοτικό Συμβούλιο της Μειοψηφίας και είχαν μείνει και 10-11 από πλευράς πλειοψηφίας, 10 αν δεν κάνω λάθος, και εννοείται ότι όλες οι αποφάσεις από εκεί και πέρα, αν λήφθηκαν, αν συζητήθηκαν, δεν έχω την πλήρη ενημέρωση, είναι άκυρες διότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.